Ανεβαίνοντας για τον προφήτη Ηλία. Μπαίνει μέσα σε δάσος οξιάς, στην κορυφή του βοίου, τον Αγία πηγαίνουμε. Μια υπέροχη διαδρομή μέσα στη δροσερή οξιά με την παρέα. Ο Βαγγέλης οδηγεί πρωτοπόρος. Πάνε να βρεις το μονοπάτι, άμα βρεις το μονοπάτι μετά όλα είναι εύκολα. Κάπου εμφανίζεται και κανένα κακομοιριασμένο μανιταράκι. Βρήκες μανιτάρι? Βρήκα ένα ταλαιπωρημένο. Ναι. Μια ρούσουλα. Βρήκαμε και μια ρούσουλα. Και φαίνονται και λίγες μύτες από την τύφη. Α, φτάσαμε στο Σμόλικα. Σχετικά κοντά που τον βλέπαμε. Θα βγάλουμε στο χαλιά που θα το βιώσουμε. Εκεί πάνω πρέπει να πάμε. Τώρα δεν ξέρω αν θα το καταφέρουμε σήμερα. Τι αργήσαμε λίγο. Θα δούμε. Είναι για να σου δείξει ότι... Ναι, και σου λέει εντάξει, εσύ αξίζει να συνεχίσεις. Οι άλλοι χαθείτε στην πορεία. Ναι. Τέλειος. Σήμανση, Σήμανση στο βράχο. Είχε και στον κόρακα τέτοιο. Ξεπάτω. Τι μας λέει εκεί? Τη σκάλα την είδες? Πού είναι λίγο? Θα δούμε. Ό,τι πει εδώ ο οδηγός. Πάρε εδώ. Πω, δάσος από φτέρι εντωμεταξύ. Πού έχουμε πέρασει? Ανέμε εκεί πάνω στην πράσινη σκάλα. Όχι, φίλε. Από εδώ καταλαβαίνετε έχει και άλλη σκάλα. Σχεδόν κορυφή. Ούρε. Πού να δω. Hey! Αχ, ναι. Ωε, φίλε. Εκεί κάτω. Εκεί κάτω. Ωε, χώθηκαν. 3-4, Φίλε, κανόνισε. Τελευταία σκάλα. Είπαμε να σας αποδείξουμε ότι είμαστε λίγο ορεινοί, αλλά εσύ θες να φτάσουμε στο Θιβέτ. Τέλεια. Φάνταζε αδύνατο. Πριν λίγο. Κι όμως έγινε πραγματικότητα. Κάνε μας μια ξενάγηση λίγο. Σνιάτσικος, Βέλια, Μπούρινες, πίσω δεν φαίνεται όλοι πως λόγω μη καθαρής ατμόσφαιρας. Όρλιακας, Τσούριακας, Τριγκία πίσω στα Τρίκαλα, Βασιλίτσα, Λίγκος, Σμόλικας. Πίσω η πάνω η αρένα του Γράμμου, λίγα δόντια της Τύμφης από εκεί αριστερά και από εδώ είναι η πυραμίδα του Γράμμου πίσω.
Και εδώ είναι, αυτά τα ζωνάρια είναι ο Χάρος. Εδώ αυτός είναι ο Χάρος. Ναι, ναι. Και το Παλιοκριμίνι που είναι. Το Παλιοκριμίνι είναι πιο χωμένο. Βλέπεις εκείνη τη, ναι, εκείνη τη ράχη. Ε. Αυτό είναι το Παλιοκριμίνι. Βλέπεις που είναι, φαίνεται ότι είμαστε ισοϊψείς. Ναι. Και λίγο... Εκεί που ξεμητάει εκεί, το μικρό. Είναι η ράχη όλη. Ναι. Και εκεί είναι το όντριο, το μεγάλο. Ναι. Κάτσε το Χάρο, λες εκεί στο βάθος. Αυτά τα ζωνάρια. Εδώ μπροστά σε εμάς. Ναι. Ο Χάρος είναι 1700 εκεί. Κάτσε ρε, ο Χάρος δεν είναι στο γράμμο. Λάθος κάνω. Όχι, όχι. Αυτό, γαδουσίαν, ο Χάρος μέχρι εκεί είναι ο αφιένας που ενώνει το βόιο με το γράμμο. Αλλά ο Χάρος είναι βόιο κανονικά. Μάλιστα. Και κάτω εκεί φαίνεται το Πταχώρι. Και κάτω το Πταχώρι. Φράγμα του Πενταλόφου. Λίμνωση μέσα από την κήπη του ποταμού. Αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάζεται και απλή. Τι πότε είναι τώρα, το 16, στην τελική. Όχι, από εκεί νομίζω πάμε. Προσεκτικά. Να πάμε. Πίστευτο τοπίο. Τώρα εκεί προσεκτικά. Πετύχαμε και 4 γρήγορα και άλλη μια σκάλα. Ναι. Αυτό είναι το, ότι νομίζω ότι τελειώνεις, έχει ακόμα ανέβασμα και μετά έχει μια σκαλίτσα. Απίστευτο. Και αν βγάλεις τη στιγμή που φτάνεις στην κορυφή, αυτή είναι η πιο ευχάριστη στιγμή. Έτσι δεν είναι? Στιγμή της χαλάρωσης.